Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Νοέμβρη. Σιγά σιγά δηλαδή περπατάμε προς το Δεκέμβρη. Για την ακρίβεια δεν έχουν μείνει πολλές μέρες. 27 έχουμε σήμερα. 27, 28, 29, 30 δεν έχει ο Νοέμβρης. Γενάρης, Φεβράρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβρης. Μάλλον το κάνατε και εσείς και αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό γιατί άμα 31 Δεκέμβρη αλλάζει ο χρόνος, λογικά η προηγούμενη είναι στις 30. Αλόχα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και σήμερα μαζί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, με πάρα πολλά θέματα να ασχοληθούμε. Εγώ θα σας τα πω όλα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Stay tuned, όπως λέει και η Μαρία Άντονα, και stay mad φυσικά. Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω, έχω να σας πω ποιο είναι επιτέλους, μάλλον ήρθε από ό,τι λέγεται το τραγούδι το οποίο θα εκθρονήσει το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey. Επίσης, παιδιά, έχω τρομερή έρευνα, κορίτσια για την ακρίβεια, αλλά και αγόρια, ακούστε τι, γιατί μπορεί και να σας ενδιαφέρει για το τι δηλώνει το χρώμα των νυχιών σας, για το χαρακτήρα σας, για την προσωπικότητά σας. Εδώ εγώ θα σας τα πω. Επίσης, το χάνουμε το παλικάρι. Το χάσαμε το παλικάρι, κορίτσια. Αυτό ήτανε, πάει, τελείωσε. Από στιγμή σε στιγμή αμαραβωνιάζει, ταραβωνιάζει και τώρα δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Και φυσικά μιλάω για τον πρίγκιπα Χάρι. Επίσης, γκρίνιαζε τελικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Έλεγε την πραγματικότητα και καλά δεν έχει δεχτεί καμία πρόταση τηλεοπτική. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τον είδαμε στο Ελλάδα. Έχεις ταλέντο, Greece Got Talent. Να πατάει μάλιστα και το Golden Buzz, δεν την λέγεται, αν χρησιμοποιώ σωστά την ορολογία, έτσι από αυτά που είδα λίγο στα site, για ένα 16χρονο αγόρι. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, η συνεργασία του δεν θα είναι με το Sky, αλλά θα είναι με άλλο κανάλι, εάν οι συζητήσεις ευδοκιμήσουν. Επίσης, πρέπει να στολίσετε το δέντρο. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι, παιδιά. Το δέντρο θέλετε, το καράβι θέλετε, το βαπόρι θέλετε, τον ανανά σας θέλετε. Πρέπει να στολίσετε. Πλέον είμαστε 40 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και λιγότερο. Ναι, είμαστε και πολύ πολύ λιγότερο για την ακρίβεια. Που σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να στολίσετε. Εγώ θα σας πω ότι στόλισα μέσα στο Σαββατοκύριακο και όπως στόλιζα, το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν το ξεστόλισμα. Ναι, όσο και αν δεν με πιστεύετε, αυτό που σκεφτόμουν ήταν το ξεστόλισμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Από το να μπει στη διαδικασία να ξεμπλέξει από το δέντρο σου 1500 λαμπάκια. 1500 λαμπάκια. Δεν ήθελα 100, δεν ήθελα 200, ήθελα 1500. Και ξέρετε, τα λαμπάκια δεν είναι ποτέ αρκετά. Άμα θες να φαίνεται πολύ γεμάτο το δέντρο σου, είναι νομίζω το πιο ωραίο τρίκ. Άμα δεν έχεις δηλαδή πολλά στολίδια. Επίσης, υπάρχει και άλλο ένα που θα σας το πω αργότερα, αρκεί να μείνετε εδώ. Έχω και μια φανταστική ιστορία, η οποία όμως είναι πραγματική, διότι ένας άστεγος έδωσε σε μια γυναίκα η οποία έμεινε από βενζίνη τα τελευταία του $20. Τι συνέβη μετά, θα σας το πω επίσης και αυτό. Ακόμη, παιδιά, έχουμε και νέο κομμάτι από Emily Santé και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αρκεί να μείνετε συντονισμένοι να σας το πω ποιο είναι και αυτό. Τι άλλο θέλετε, έχω και το Jay-Z που έχει βγάλει τρία νέα κομμάτια. Αυτά. Εντάξει, τι να πω. Και έρευνα έχω για εσάς, εάν προλάβουμε να την πούμε. Απλά το θέμα είναι ότι δεν θα προλάβουμε, πιστεύω, να την πούμε. Αλλά έχω και τα αγαπημένα μου καλλιτικά. Έχω τη Wet n Wild πάντα στην παρέα μου, για την οποία μάλλον θα αναλύσω ένα προϊόν της. Θα σκεφτώ ποιο θα είναι αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα. Αλλά ένα προϊόν της θα καθίσω και θα το αναλύσω εδώ μόνο για σας. Λοιπόν, εσείς θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Θέλω να καθίσετε αναπαυτικότατα στον καναπέ σας. Και φυσικά να μπείτε στο κοινωνικόμέρισμα.gr, διότι έχουμε και αυτό, να μπείτε στο κοινωνικόμέρισμα.gr για να δείτε κι εσείς αν δικαιούστε τελικά το κοινωνικό μέρισμα. Τα δικαιούστε άραγε, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, κοινωνικόμέρισμα.gr, παιδιά. Αυτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα τα λύσετε από εδώ και πέρα έτσι. Υπάρχουν βήματα για την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης, αλλά εσείς, όποιο και είναι το πρόβλημά σας, εκεί θα απευθύνεστε. Κοινωνικό μέρισμα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, να ρίξουμε το σερβερ του κοινωνικόμέρισμα.gr. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε όμως ένα ομορφότατο break, να επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί εγώ καλά τα προλόγισα όλα. Το θέμα είναι όμως να μπορέσω να καθίσω να τα αναλύσω ένα προς ένα. Με τι θα ξεκινήσω? Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με το κομμάτι που τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα εκθρονίσει το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, η οποία Mariah Carey μάλιστα ακυρώνει μία προς μία πλέον τις συναυλίες της. Γιατί? Θα δούμε μόλις επιστρέψω. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Πόσο Χριστούγεννα σας γι' αυτό, καλησπέρα. 27 του μηνός. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να πάτε στη διαδικασία να ξεκινήσετε να στολίσετε το δέντρο σας και να ακούτε αυτό το πράγμα από κάτω. I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Όπως πάρα πολύ καλά έχετε καταλάβει, παιδιά, αυτή είναι η Sia και με το Snowman, Don't Cry Snowman, έτσι ξεκινάει. Και αυτό, παιδιά, λέγεται ότι είναι το κομμάτι το οποίο θα εκθρονίσει το All I Want for Christmas is You. Ήδη από την ημέρα που έχει βγει, παιδιά, έχει κάνει κάποια πάρα πολλά κλικαρίσματα στο YouTube. Συγκεκριμένα όμως μπορώ να σας πω και πόσα είναι αυτά, διότι το κλίκαρα και εγώ. 4.160.000 είναι τα κλικαρίσματά του και δημοσιεύτηκε στις 9 του μηνός. Στις 9 του Νοέμβρη, βέβαια, έχει αναδημοσιευθεί πάρα πολλές φορές. Οπότε, γενικά η Sia όμως έχει βγάλει πολλά κομμάτια από ό,τι βλέπω. Όπως είναι το Ho Ho Ho, όπως είναι το Everyday is Christmas, κάθε μέρα μπορεί να ακούμε και από ένα. Πάντως αυτό είναι που έχει ξεχωρίσει περισσότερο από όλα με τις περισσότερες προβολές. Αμέσως μετά είναι το Ho Ho με τις 1,8 εκατομμύρια προβολές. Στη συνέχεια έρχεται σε τρίτη θέση το Everyday is Christmas. Είναι η Sia λοιπόν, παιδιά. Όχι, έχει και 4,4 εκατομμύρια προβολές το Everyday is Christmas, λέω βλακίες. Πάντως αυτό είναι το άλμπουμ, τα νέα κομμάτια της αγαπημένης μας 49χρονης καλλιτέχνηδας, η οποία ό,τι και να βγάλει γίνεται επιτυχία. Ποιος ξέρει, τελικά θα έρθει η Mariah Carey στην δεύτερη θέση. Η Mariah Carey, η οποία είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη, διότι έχει μπει στη διαδικασία να ακυρώνει μία προς μία τις εμφανίσεις της, ιδίως τώρα που είναι και Χριστούγεννα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Mariah Carey είναι μια περιζήτητη καλλιτέχνηδα μόνο και μόνο για το All I Want for Christmas. Συγκεκριμένα όμως ανήρτησε μία φωτογραφία στο Instagram της με ένα κείμενο από κάτω που γράφει «Ελπίζω όλοι να έχετε μια υπέροχη ημέρα των ευχαριστειών, την ημέρα του Thanksgiving, με τους αγαπημένους σας. Είναι σίγουρα καλό να θυμάστε γιατί πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Όπως και οι περισσότεροι, είμαι ευγνώμων για την υγεία μου γενικώς, για την οποία χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να είμαι τελείως καλά». Αυτά έγραψε λοιπόν η Mariah Carey στο Instagram, όπου όμως έχει ξεκινήσει να ακυρώνει μία-μία τις εμφανίσεις της, διότι πάσχει από λίμωξη του αναπνευστικού. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, νομίζω. Με συγχωρείτε, εκτός από το να πεθάνεις από κάποια ανακοπή που θα πάθω εγώ τώρα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, από τη στιγμή που είναι τραγουδίστρια και χρειάζεται το αναπνευστικό της, αλλά και τη φωνή της για να μπορέσει να τραγουδήσει και να μιλήσει και να απευθυνθεί στον κόσμο. Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε την ημέρα μας έτσι κάπως βροχερά. Από τη στιγμή που βγήκα και έξω, λέω αποκλείεται. Και αυτό έγινε στις 5:30 το πρωί, λέω αποκλείεται να βρέχει τόσο πολύ. Κι όμως, παιδιά, βρέχει από το πρωί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή βρέχει, γιατί δεν είμαι έξω, είμαι μέσα στο στούντιο, οπότε δεν μπορώ να δω τι συμβαίνει έξω. Παρ' όλα αυτά, όμως, να ξέρετε ότι έτσι θα συνεχιστεί μέχρι και από ό,τι διάβασα, καθίστε να σας πω, για τις επόμενες ημέρες θα έχει έτσι έναν κακό καιρό. Το καλό όμως, ξέρετε ποιο είναι, θα έχει επιδείνωση ο καιρός, για την ακρίβεια και σήμερα, αλλά και την Τρίτη λέγεται ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία. Ίσως αύριο να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και την Τετάρτη, αλλά μετά πάλι από Πέμπτη ξεκινάνε τα άσχημα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, έκανα και μια παύση με αυτό, έκανα και ένα διάλειμμα με το δελτίο καιρού. Να σας πω ότι μπορεί να ξεκίνησε όμως η μέρα μας έτσι βροχερά, από εκεί ξεκίνησε, να σας πω και το δελτίο του καιρού. Αλλά εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα σας μιλούσα για τη Cyber Monday. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα ότι μην αγχώνεστε αν δεν προλάβετε την Black Friday και τις προσφορές της Black Friday, διότι η Cyber Monday είναι μπροστά μας και είναι αυτή η μέρα. Είναι αυτή η μέρα που πρέπει να καθίσετε πίσω από τους υπολογιστές σας, διότι δεν είναι μόνο Cyber Monday, είναι και Cyber Week. Πρέπει να καθίσετε πίσω από τους υπολογιστές σας, γιατί εγώ είμαι τόσο μπροστά και σας το είχα πει προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα ξεκινήσει και βγαίνει σιγά-σιγά, διότι έχουν όλα τα site πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Πολλοί κάνουν λόγο για Cyber Week, εγώ θα σας πω μόνο για την Cyber Monday, η οποία και είναι σήμερα. Οπότε, παιδιά, μείνετε για τα καλά πίσω από τις οθόνες σας για να δείτε τις προσφορές που βγαίνουν και απλά να κάνετε ένα κλικ, ένα προστίκι στο καλάθι, δεν ξέρω τι... Δεν ξέρω πώς αλλιώς το λέει στους υπολογιστές σας μπροστά και πώς αλλιώς το λέει στα sites τα οποία ψωνίζετε εσείς. Πάντως, ένα ad του The Basket είναι ό,τι πρέπει. Να μπορέσετε να ψωνίσετε έτσι πράγματα για τα Χριστούγεννά σας με τις πιο χαμηλές τιμές. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα σας έχω πει. Το χάνουμε το παλικάρι. Το χάνουμε το παλικάρι, κορίτσια μου, το χάσαμε. Πάει. Χάσαμε τον όμορφο της ιστορίας. Ποιος είναι αυτός ο όμορφος της ιστορίας? Δεν είναι άλλος από τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος αραβωνίζεται την δούλη του Θεού. Καθίστε να τη βρω. Πού είναι? Τη Meghan Markle, έτσι ονομάζεται η δούλη, η οποία είναι και η γνωστή ηθοποιός. Αραβωνίζεται την Meghan Markle. Το παλάτι ζήτησε από το BBC να είναι προετοιμασμένο. Προετοιμασμένο, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είναι και το μεγάλο κανάλι της Αγγλίας για να καλύψει το γεγονός. Νομίζω ότι η Meghan Markle ζει το American Dream ή ζει το British Dream, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Έτσι, που είπες, Χάρη, είναι και λίγο πιο alternative τύπος, δεν είναι σαν τον William, ο οποίος είναι λίγο πιο by the book. Ο πρίγκιπας Χάρη είναι έτσι λίγο πιο τρελός και γι' αυτό μας άρεσε κιόλας. Είναι και κοκκινομάλης, που τώρα με τον Ed Sheeran περνάει ακόμη περισσότερο και η κοκκινομαλίαση. Γιατί από τότε που Ed Sheeran έγινε ο σαμπάνης της Αγγλίας αλλά και του κόσμου όλου, όπως καταλαβαίνετε, το κόκκινο. Παίζουμε και έτσι να από πίσω αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, το κόκκινο έγινε ακόμη πιο σεξι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για ένα γρήγορο break, γιατί η λογοδιάρειά μου δεν έχει σταματημό σήμερα και να επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο να μιλήσω φυσικά για τις επαγγελματικές προτάσεις του Ντάνου, αλλά όχι μόνο. Κι όμως, για όποιον δεν το πιστεύει, φυσικά και ο Ντάνος έχει τελικά την πρόταση, ενδεχομένως την πρόταση που περίμενε, την τηλεοπτική πρόταση, και δεν έχει έρθει από το κανάλι του Φαλήρου, αλλά έχει έρθει από το κανάλι του Αμαρουσίου και δεν είναι άλλο από το κανάλι του Αντένα, ο οποίος φαίνεται να του έχει κάνει πρόταση για το νέο του reality, το οποίο θα ονομάζεται Bachelor. Έτσι ονομάζεται. Bachelor. Καλά δεν το λέω, ρε παιδιά. Ναι, αυτές είναι οι φήμες, τέλος πάντων, που έχουν κυκλοφορήσει. Και φαίνεται να του έχει γίνει πρόταση για να είναι εκείνος ο παρουσιαστής. Τώρα το τι θα συμβεί θα το δούμε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει απαντήσει και αν θα απαντήσει θετικά ή όχι. Πάντως, στο κανάλι του Αντένα φαίνεται να θέλει τον Γιώργο Αγγελόπουλο για παρουσιαστή της συγκεκριμένης εκπομπής. Θα καταφέρει να αντεπεξέλθει σε αυτό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, πολύ πρόσφατα βρέθηκε στην Κύπρο και πήρε τα ηνία του παρουσιαστή μαζί με την Doretta Παπαδημητρίου σε κάποια awards που έγιναν στην Κύπρο. Τώρα ποια είναι αυτά δεν ξέρω. Και μάλιστα από εκεί βγήκανε και οι φήμες ότι η Doretta έχει σχέση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επειδή προφανώς βρισκόντουσαν για να κάνουν πρόβα για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να υπάρχουν και φήμες γύρω από το ότι η Doretta Παπαδημητρίου είναι ζευγάρι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κάτι που έχουν διαψεύσει και οι δύο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, θα το δούμε, πιστεύω, εν καιρό. Μάλλον θέλω νερό. Όχι, πλάκα κάνω, όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, παιδιά, γιατί πολύ μεγάλη αγωνία έχω επ' αυτού. Να σας πω, τώρα που μίλησα και Γιώργο Αγγελόπουλο, ότι το Survivor θα ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών. Έχουν ξεκινήσει και τα casting. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, παιδιά, τι γίνεται, γιατί ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα πάει στον Αντένα. Τι συμβαίνει όμως, ρε παιδιά, με αυτό το Nomads? Εκεί κι άλλος παίκτης, από ό,τι φαίνεται, αποχωρεί σήμερα, γιατί επίσης τραυματίστηκε. Τον Ζαμπίδη τον τάγκωσε ταραντούλα. Αν σκεφτώ ότι οι απώλειες λόγω τραυματισμού είναι περισσότερες από τις απώλειες λόγω τηλεοπτικού κοινού. Ο Τζαμπίδης τον τάγκωσε η ταραντούλα, μπορεί και να αποχωρήσει, κανείς δεν ξέρει. Το Λευτέρι, τώρα που θα το δούμε λίγο στο σημερινό επεισόδιο, αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Η Ειρήνη, αν θυμάμαι καλά, αποχώρησε, ρήξη χιαστού, μηνίσκο, τα πάντα όλα έπαθε στο γόνατό της. Η Μαντό, πρόβλημα με το γόνατό της. Ο Ψηλός, ο Μαλιάς, επίσης με το πρόβλημα με το πόδι του, με τη μέση του, δεν θυμάμαι τι. Έχουν αποχωρήσει μάνι-μάνι, από ό,τι θυμάμαι. Ο Πίτζης, η Οικειοθελώς αποχώρησε, κανείς δεν ξέρει γιατί. Η Οικειοθελώς έχουν αποχωρήσει μάνι-μάνι 7 άτομα, 6 με 7. Θα σας παρακαλούσα, εγώ έτσι, προσωπική παράκληση, μην τραυματιστείτε άλλο, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε λίγο να μην φάτε τα πόδια σας, τα χέρια σας, να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς στην Ελλάδα. ας αφήσουμε τον κόσμο τελικά να κρίνει ποιος θέλει να μείνει μέχρι το τέλος αυτού του show, αυτού του τηλεοπτικού show και μην προλαβαίνετε εσείς τον κόσμο με το να τραυματίζεστε. Άρα, έκκληση προς την παραγωγή του Nomads. Αφήστε τους, βάλτε τους λίγο πιο εύκολα αγωνίσματα, έτσι που να έχουν να κάνουν με την αντοχή, ας πούμε, λίγο περισσότερο και όχι με τα χτυπήματα στα χέρια τους και στα πόδια τους. Ας μην είναι τόσο σκληρά, ας είναι λίγο πιο ελαφριά. Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα, γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, τι δηλώνει, παιδιά, το χρώμα των νυχιών σας. Εγώ σας είπα και σας το υποσχέθηκα και το έχω για εσάς. Ας ξεκινήσω λοιπόν. Το μαύρο, λέει. Το μαύρο για τη γυναίκα, ακούστε και εσείς οι άντρες σας ενδιαφέρει. Αν υπάρχει κάποια κοπέλα που σας αρέσει, αν υπάρχει κάποια κοπέλα με την οποία είστε μαζί και βλέπετε ότι επιλέγει το χρώμα των νυχιών της να βάζει ένα συγκεκριμένο χρώμα, μάλλον επιλέγει το χρώμα των νυχιών της να είναι κάποιο συγκεκριμένο. Να το θέσω και να δομήσω έτσι λίγο πιο σωστά την πρότασή μου. Α. Είναι, λέει, δυναμική, ανεξάρτητη και αποφασιστική. Ένα μαύρο, λέει, μανικιούρ δείχνει αυτοπεποίθηση και μια γυναίκα που μπορεί να ηγηθεί. Πώς είμαι εγώ, καμία σχέση. Επίσης, λέει, το χρώμα είναι το χρώμα, λέει, των δημιουργικών ανθρώπων. Το μαύρο σημαίνει ότι έχεις μια καλλιτεχνική πλευρά. Άμα σκεφτώ τη Λίνα, η οποία είναι εκείνη που μου φτιάχνει τα νύχια, βέβαια, θα σκεφτώ ότι γενικά της αρέσει πάρα πολύ το μαύρο και στα πόδια και στα χέρια. Και είναι όντως τρομερά δημιουργική και είναι και καλλιτεχνική φύση. Ακόμα και αν, λέει, δεν είσαι καλλιτέχνης, το μαύρο σημαίνει ότι έχεις ένα πολύ δημιουργικό μυαλό. Το κόκκινο τώρα. Το κόκκινο δηλώνει μια δυναμική προσωπικότητα με ηγετικές τάσεις. Σας αρέσει, λέει, να έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων και να δίνετε οδηγίες στους άλλους. Επίσης, είστε πολύ περιγραφικοί, η κοπέλα που έχετε δίπλα σας είναι πολύ περιγραφική και οι άλλοι πάντα περνούν ωραία μαζί σας. Κλασικό και διαχρονικό το κόκκινο χρώμα στα νύχια υποδεικνύει μια γυναίκα που δίνει βάση στην κομψότητα αλλά και στην θηλυκότητά της. Προφανώς γιατί συμβολίζει το πάθος, συμβολίζει τον ερωτισμό, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την ανεξαρτησία. Ας πάμε τώρα στο μπορντό. Το μπορντό, μάλλον κάτι γύρω από όλα αυτά θα είναι πάλι. Μια αυτοπεποίθηση, λέει, ελκυστική και σεξι στα μάτια των άλλων. Όρημη και εκλεπτισμένη. Οι φίλοι σας ζητούν συμβουλές. Δηλαδή, αν ζητάτε συμβουλές από κάποιον που έχει μπορντό νύχια, μάλλον επειδή σας εμπνέουν τα νύχια της. Όχι. Απαλό ροζ και γενικότερα τα παστέλ χρώματα. Αν σας αρέσει, λέει, το απαλό ροζ ή τα παστέλ χρώματα, ή αν η κοπέλα σας το επιλέγει γι' αυτό, ή η κολλητή σας, ή ο φίλος σας, ή η φίλη σας, σημαίνει ότι είστε ευγενικοί και φιλικοί. Έχετε φιλοδοξίες και βάζετε πολλούς στόχους. Επίσης, λέει, αυτό που σας διακατέχει είναι η κομψότητα και ο ρομαντισμός. Πιστεύετε στον έρωτα και στην αγάπη. Ηρεμία, χαλαρότητα, παιδιά. Αυτά είναι τα στοιχεία του ροζ. Το nude είναι κάτι αντίστοιχο με το ροζ, θα έρθω και θα πω εγώ. Είναι όμως τα διακριτικά νύχια, τα βαμμένα που συνήθως αυτοί που έχουν νου, όχι και μακριά και κοντά μπορείς να τα έχεις, αλλά προδίδουν μια ευχάριστη προσωπικότητα χωρίς ιδιοτροπίες. Εγώ λοιπόν δεν έχω ιδιοτροπίες. Δεν είστε το κέντρο της προσοχής, αλλά είστε αξιαγάπητοι. Ισχύει αυτό. Αποπνέω ηρεμία, εγώ πάντα έτσι. Και οι κοντινοί μου άνθρωποι με θεωρούν αξιόπιστοι και μου εκμυστηρεύονται τα προβλήματά του. Επίσης ισχύει αυτό. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Περνάω φανταστικά με τον εαυτό μου. Είμαι ρεαλίστρια και προοδευτική, ισχύει. Υπάρχει και το μπλε, μια κατηγορία από μόνο του, το οποίο είναι το απόλυτο χρώμα του πειραματισμού και υποδεικνύει ένα δημιουργικό και ανοιχτό σε νέες προτάσεις άνθρωπο. Είστε ανοιχτοί μάλλον σε νέες προτάσεις. Απεχθάνεστε, λέει, τις εντάσεις και τους καυγάδες. Είστε άτομο εμπιστοσύνης και εμπνέεται οικειότητα και υπευθυνότητα. Αυτά και για το χρώμα των νυχιών σας. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνει. Πρέπει να πάω σε ένα γρήγορο έτσι break, όμορφο break, μουσικό break. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εγώ θα επιστρέψω, διότι έχουμε να μιλήσουμε και για τα αγαπημένα μας καλλιτικά και προϊόντα, τα Wet n Wild. Και εάν προλάβω να σας δώσω έτσι και κάποια tips από μια έρευνα που έχω βρει. Εάν δεν προλάβω, δεν πειράζει, αύριο. Δεν θα προλάβω να σας πω την έρευνα και θα σας εξηγήσω το λόγο, διότι όταν ξεκινήσατε την εκπομπή προλόγησα και έναν άστεγο, ο οποίος έδωσε σε μια γυναίκα τα τελευταία του 20 δολάρια, ευρώ πήγα να πω, δολάρια όμως, και φυσικά εκείνη του το ανταπέδωσε με τον καλύτερο τρόπο. Ακούστε να δείτε πώς έχει η ιστορία. Μια γυναίκα λοιπόν εκεί στην Αμερική έγινε το συμβάν. Έμεινε από βενζίνη σε έναν επαρχιακό δρόμο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τι και πώς, έχω μπροστά μου βέβαια το δημοσίευμα. δημοσίευμα. Παρ' όλα αυτά όμως βρέθηκε χωρίς βενζίνη σε έναν επαρχιακό δρόμο, όπου ήταν μόνη της μέσα στον δρόμο αυτόν, δεν υπήρχε κανένας να κάνει στην άκρη να την βοηθήσει. Έτσι λοιπόν η γυναίκα κλειδαμπαρώθηκε μέσα στο... ήταν μια επικίνδυνη περιοχή. Κλειδαμπαρώθηκε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητό της, πήρε τηλέφωνο το σύντροφό της, του είπε ότι ξέρεις κάτι, έχω μείνει από βενζίνη, έλα το συντομότερο να με βοηθήσεις. Απήχε όμως κάποιες ώρες από το σπίτι της και ξαφνικά εκεί που καθότανε ένας άστεγος, ένας κύριος του χτύπησε το παράθυρο και εκείνη φοβήθηκε βέβαια ακόμη περισσότερο και της είπε ότι πρέπει να κλειδαμπαρωθεί και να καθίσει στο αυτοκίνητό της και θα πάει εκείνος να της βρει βενζίνη και θα επιστρέψει. Εκείνη φοβισμένη βέβαια έκατσε στο αυτοκίνητό της και όντως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν και πρώην πεζοναύτης του Αμερικανικού στρατού, περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να βρει βενζινάδικο. Εκεί έδωσε τα τελευταία του $20, τα οποία τα είχε μαζέψει από τον δρόμο, είχε γεμίσει την τσέπη του για να φάει, ήταν το φαγητό του αυτό, γέμισε ένα μπιτόνι με $20. Έκανε πράξη την υπόσχεσή του και επέστρεψε στην γυναίκα αυτή, όπου της έδωσε τη βενζίνη. Η γυναίκα λοιπόν κατάφερε να φύγει και φυσικά δεν ξέχασε ποτέ την κίνηση αυτή του άστεγου ανθρώπου. Και έκανε το εξής, παιδιά. Οργάνωσε έναν έρανο σε γνωστή σελίδα του διαδικτύου και κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των $235,000. Η γυναίκα λοιπόν επέστρεψε στο συγκεκριμένο σημείο και πήγε και βρήκε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και του έδωσε αυτά τα $235,000. Έδωσε λοιπόν 20 ευρώ και τελικά βγήκε κερδισμένος κατά $235,000. Και όλο αυτό για να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή και να μπορέσει να φύγει από τους δρόμους και να εγκατασταθεί σε ένα σπίτι. Τι όμορφη ιστορία, και όμως είναι μια πολύ πολύ όμορφη ιστορία και εν όψη Χριστουγέννων, γιατί τι να λέμε τώρα, είμαστε πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Εν όψη Χριστουγέννων λοιπόν, ωραία είναι να μυριζόμαστε και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, επειδή είμαστε και πάρα πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά όχι μόνο, επειδή εμείς τα έχουμε αγαπήσει εδώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 5 πράγματα για την αγαπημένη μου εταιρεία, καλλιτικών που δεν είναι άλλη από την Wet n Wild. Wet n Wild Greece, μπείτε να την επισκεφτείτε στο Facebook αλλά και στο Instagram, να δείτε όλα τα προϊόντα, καινούρια και μη διαχρονικά προϊόντα. Θα μπορούσα να πω εγώ ότι έχει τα φανταστικά make-up, τις γυαλάδες αυτές που... μισό λεπτό να κοιτάξω λίγο. Τις φανταστικές αυτές γυαλάδες που και εγώ έχω χρησιμοποιήσει στα μάτια μου, στα μάγουλά μου, στη μύτη μου, παντού τέλος πάντων, έτσι για να δείχνω λίγο πιο λεπτεπίλεπτη, παρόλο που είμαι με το φουτεράκι μου σήμερα, αλλά έχετε κρυουλάκι και έξω τι να κάνουμε. Η Wet n Wild λοιπόν είναι στην παρέα μας, με αυτά τα long steak ραγιόν, τα κάτσου long steak ραγιόν, και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με σταματούν στον δρόμο, ιδίως για το σκουρόχρωμα, γιατί πες το ανοιχτόχρωμα δεν πολύ δίνει όλο σημασία, αλλά παιδιά στα σκουρόχρωμα, σε κάτι μπορντό, σε κάτι κόκκινο που έχει, με έχουν σταματήσει. Ορκίζομαι 2 φορές στον δρόμο και μου έχουν πει και εγώ δεν κυκλοφορώ πολύ με σκουρόχρωμα γιατί δεν αισθάνομαι πολύ καλά λόγω του ότι έχω μεγάλα χείλια. Παρ' όλα αυτά όμως έχω βρει αυτό το μπορτό το αγαπημένο μου, το οποίο το λατρεύω, κοκκινό μπορντομό, το λατρεύω αυτό το χρώμα. Θα το φορέσω αύριο και θα σας το δείξω. Με έχουν σταματήσει στον δρόμο και μου έχουν πει τι κραγιόν φοράς. Και όταν τους λέω ότι... και μου λένε το ανανέωσες τώρα, έτσι, και λέω όχι παιδιά, το φοράω από το πρωί. Είναι long stay, είναι η επιτομή του long stay. Στο λεξικό long stay δίπλα θα έπρεπε να έχει το catsuit από τη Wet n Wild. Οπότε μπείτε να το τσεκάρετε και το καλύτερο απ' όλα δεν είναι μόνο η ποιότητα, παιδιά. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι είναι σε πολύ οικονομικές τιμές. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο δώρο στον εαυτό σας, κορίτσια μου, πάνω απ' όλα, αλλά και εσείς τα αγόρια που με παρακολουθείτε, στις κοπέλες σας. Πιστέψτε με ότι ένα κραγιόν δεν πάει ποτέ χαμένο. Ένα κραγιόν που θέλετε εσείς να βλέπετε να το φοράει αυτό η κοπέλα σας από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τη φυλάτε και να μην φεύγει, να μην πηγαίνει πουθενά. Να πίνει τον καφέ της, να πίνει το νερό της και να μην φεύγει και να μην πηγαίνει πουθενά. Να τρώει το φαγητό της, να μην φεύγει, να μην πηγαίνει πουθενά. Μόνο όταν θα επιλέξει εκείνη να φύγει και να ξεδάψει τα χείλη της. Οπότε, παιδιά, μπείτε να τα τσεκάρετε skourascosmetics.gr και να κάνετε και την παραγγελία σας. Εμάς μας έχει βγάλει κυριολεκτικά άσπρο πρόσωπο. Λοιπόν, Κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σας αφήσω, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε εννοείται αύριο στις 4 η ώρα το... Συγγνώμη, θα τα πούμε αύριο εννοείται στις 4 η ώρα το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στο MAD TV. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται και το Cooler List σε πολύ λίγο. Σε έχουμε ακόμα 5, 6, 7. Έχουμε 2 ώρες ακόμα μέχρι να έρθουμε με την Ελένη και το Cooler List. Έχει προλογίσει τα δικά της εκεί πέρα. Αλλά εγώ θα σας πω ότι σήμερα θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και θα το αφήσω απλά εκεί. 7 η ώρα λοιπόν δίνουμε ραντεβού και στο Cooler List, όπου θα πάω να κάνω εγώ το πάνελ της Ελένης. Με νεκάκι πήγα να πω, όχι θα θέλες, της Ελένης Βουλγαράκη. Σε άλλα νέα παιδιά μου, καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.